Τρέχει. Θες και πουλί. Λίγο και λίγο τέτοιο τον ήχο. Τρέχει το πουλάκι μου στον κόλο του Θανάση. Πάμε. Και ξεκινάει η δράση. Κάτω ρε μαλάκα. Είμαι ο κοντζάμ Τιτανικό. Δεν έχουμε εμείς budget, νομίζετε. Νομίζετε σωστά. Η ταινία μας ξεκινάει τώρα, στο παρόν υποτίθεται. Στο παρόν. Η ταινία μας. Βασικά καλά κάνεις. Τόση κόκα θέλω εγώ για να δω την κολοτενία αυτή. Very nice. Λέκα, πλέον δεν έχουμε bloopers, τα λέμε, αλλά παιδιά, συγγνώμη, έχουμε γίνει καλοί σε αυτό και δεν έχουμε bloopers. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό. Ωραία. Οκ. Okay. Έσκασε με εξισώσεις, μαλάκα μαλλιά, έτσι, με επιχειρήματα. Πάμε. Ρε μαλάκα, εσύ τι θες να πεις? Την είναι για τον Μπούτσο αυτή την ταινία. Ναι. Οκ, okay, εντάξει, ρε παιδί μου, cool. Τι δεν καταλαβαίνεις, Κώστα? Ωραία, τέλεια, το κάνεις πολύ καλά. Τέλειο, πάμε, έλα. Είμαι τόσο πλούσια, no. Δεν πιστεύω, έχω τόσα λεφτά. White people problems before it was cool. Φίλε, το συγκεκριμένο νομίζω ότι θα είναι από τα μακράν το μεγαλύτερο επεισόδιο του Θάψη, αλλά θα είναι τόσο ευχάριστο γιατί είναι Τιτανικός, ρε παιδί μου. Γιατί όχι. Είναι μια γιορτή του σινεμά. Πάτε λίγο στο. Τι σημαίνει. Δεν προλαβαίνουμε να προχωρήσουμε. Είπαμε και γε. Μανώλη, εκτός γαμιέσαι πρώτον. Δεύτερον, έχουμε κάτι σε κρασοπότηρο. Θέλουμε να το παίξουμε πλούσιοι και κακοί. Αν πάω πάνω και βρω, πώς να γαμίσω τώρα. Μπορείτε να μας πετάξετε δύο φλιτζανάκια. Όχι, μην μας τα πετάξετε, αν γίνεται να μας τα φέρετε. Μη φάτε πούτσους. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, καθόμαστε και παρακαλάμε ρε μαλάκα, μας φέρουν δύο φλιτζανάκια. Φέρτε φλιτζανάκια, αλλιώς θα ρίξουμε Χρήστο Παναγίες, πάλι και θα τρέχετε. Ωραία, έχω και το μονόκλι μου από σελοντέιπ. Παραγωγάρα ρε μαλάκες. Παρατήρησες την James Καμερονίλα. Παρατήρησες την James Καμερο... This could take a while. Αλλά έχω σου εμπιστοσύνη, πάμε. Επόμενη σκηνή. Ναι! Και οι φωτογραφίες, οι ποιες! It's okay. Έχουμε φωτογραφίσει κι εμείς. Εντάξει, it's okay. Θέλω να κάνω μια φωτογραφίση. Φοιτητές είμαστε, δεν μπορούμε να γαμίσουμε κι εμείς κάπως. Έλα, έχω να σου κάνω μια φωτογράφηση. It's cool. Δεν μπορώ απλά να κάνω εικόνα τώρα, τη ρώσμα το τεράστιο φόρεμα. Να είναι έτσι, δώσε δικαί μου. Δώσε το πρέπει ως γεία, έρωτας. Φέρε μου το τσάι μου. Είναι σωστά. Φέρε να έχω κι εγώ το μονόκλι μου. Ναι. Σκάστε και κάντε μας το... Νάσκαρη. Γαμίσου. Αυτό είναι χειρότερο για το fake φιλί μας για κάποιο λόγο. Σε μισώ. Γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό. Έλατε! Φακ! Μου το φωτάσανε καταπληκτικό. Μαλάκα, ήτανε τέλειο. Κράτς, κράτς. Είχα... Πόσο είσαι, ρε. Έτσι ρε μαλάκα, ο Κάμερον έχει την παράδοση να σε βάζει με τη βία στην εφηβεία. Απλά ηλίθιο. Ναι, πραγματικά. Άμε, μ' άρεσε που το ένιωσε τόσο πολύ. Το κόβουμε! Ένα 48-10. Ο Μουστακαλής πάλι κάνει κάποια μαλακία κάνει, ναι, γιατί έχω γράψει. Τι εννοείς! Ναι, μα τα κάνω. Πριν από αυτό έχεις κάτι? Ναι, όχι. Ωραία, τέλεια. Μαλάκα, ο καλύτερος χαρακτήρας έφερε αυτός. Έχω μια ιδέα killer. Έχω φέρει από την Αρμενία ένα συνταγή κεμπάπ. Έχω μια ιδέα... Πάμε και. Να κάνει που δεν γίνεται ποτέ. Μ' αρέσει που μανέρεις κάθε φορά τη μαλακία, ρε παιδιά. Άσε με να το έχω, ρε μαλλιάτσι. Let me have this. Όχι. Νασκαρί. Μαλάκας, έχει πάει μονότερμα σήμερα. Μαλάκα, ένα αληθινό πλημμυρίσαν ένα αληθινό διάδρομο με τους αληθινούς. Death! Ορλίγκας. Death!
Είναι οι προσπάθειες ενός άντρα, όσο και να προσπαθείς. Ρε μαλάκα, τώρα έρθει η ερώτηση. Ναι, ρε μαλάκα. Όχι, ρε μαλάκα, σκουπιδιάρικο. Έλα, ρε μαλάκα. Έλα, ρε φίλε. Ρε Νάσκαρ, έλα, φασπούτσο, ρε. Πάνω στο delivery, το χρυσό, το οσκαρικό, μας έκοψε. Και είναι ακριβώς απ' έξω το μεταξύ. Ήταν αυτός ο μονόλογος, μαλάκα, στο τέλος του Καζαμπλάνκα. Ήταν έτοιμος όμως, μαλλιά, να σας δώσει. Το επώνυμό του ήξερες να το πάρεις. Το κουφάρι του όμως, όχι. Η αγανάκτηση του μαλλιά είναι το πιο ωραίο πράγμα θα δω επεισόδιο. Τα bloopers μπήκες! Τι νόμιζες! Μην ξεχνάς όμως ότι εδώ είναι η φάση. Πήγαινε εδώ πέρα και πες Μάκης να κάνει. Είναι ανάγκη να τρομάς τον κόσμο έτσι ρε μαλάκα. Έχεις δίκιο σημαντικά. Τέλος πάντων, εδώ πέρα μέσα στο επεισόδιο το οποίο μπορεί να κάνεις κλικ εδώ να το δεις, έχουμε κρύψει έναν αστακό. Γιατί έτσι είναι, ξέρεις, πιο luxury η φάση. Τέλος πάντων, δουλειά σου είναι να βρεις. Πού είναι αυτός ο αστακός που τον έχουμε κρύψει, σε ποιο δευτερόλεπτο, σε ποιο λεπτό του επεισόδιου, σε ποιο καρέ, και να στείλεις τη σωστή απάντηση στη φόρμα που έχουμε εδώ κάτω, στο link που είναι στην περιγραφή. Μπες στην κλήρωση, βγες νικητής, κέρδισε τσάπα κουπόνια για φαγητό από το ifood.gr και κάνε αυτά τα πράγματα.